Και τώρα πάμε να καλημερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιπρόεδρο Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού και αναπληρώτρια γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Ζέφη Δημαδάμα. Κυρία Δημαδάμα, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνετε και χαίρομαι πάρα πολύ που προχωράμε με πολύ μεγάλα βήματα και γρήγορα και εύχομαι το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, σήμερα έχουμε Eurogroup, σήμερα φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες αποφάσεις για την περικοπή ή μη τελικά των συντάξεων. Βέβαια το βασικό θέμα του Eurogroup θα είναι η Ιταλία, οπότε δεν ξέρω τελικά κατά πόσον θα πάρουμε και εμείς λίγο χρόνο. Πράγματι σήμερα ξεκινάει ένας γύρος πολύ σημαντικός συζητήσεων στο Eurogroup και δυστυχώς το θέμα της Ιταλίας είναι πάρα πολύ κρίσιμο και δύσκολο και θα έχει επιπτώσεις σε όλη την περιοχή και σε όλη την Ευρώπη βέβαια. Εμάς δυστυχώς θα είναι ένας πολύ κακός και αρνητικός παράγοντας η Ιταλία δεν καταφέρει να σταθεροποιηθεί στις αγορές και στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα υπάρξει συζήτηση για εμάς, παρόλα αυτά, θα είναι ένα πρώτο crash test, αν θέλετε, για τις συντάξεις και για όλες αυτές τις εξαγγελίες που έχει κάνει ο κ. Τσίπρας, γιατί είναι ένα σύνολο πραγμάτων, το οποίο βέβαια αυτό το περιβόητο έχουμε δει από τα μνημόνια, αυτό αναιρείται, διότι βλέπουμε ότι πρέπει να περάσουμε πάλι το Eurogroup, να πάρουμε την έκθεση σε 20 μέρες του πώς πάνε τα πράγματα και να μπούμε σε μια διαδικασία. Εύχομαι. Θα κάνω λίγο αυτό το προβοκατόρικο που έκανα και στον κύριο Ρωμανό προηγουμένως, που του είπα ότι είναι Eurogroup, είναι οι υπουργοί των οικονομικών, πρέπει να συζητήσουν μεταξύ τους για τις πολιτικές που θα ακολουθήσουν. Άρα γιατί είναι απαραίτητο ότι έχουμε μνημόνιο. Τους, αλλά δεν ξέρω ότι αν συζητούν το ίδιο πράγμα και για την Γερμανία, για την Αυστρία, για την Γαλλία και για άλλες χώρες. Δυστυχώς είναι οι χώρες οι οποίες έχουν το πρόβλημα, αν θέλετε, σε εισαγωγικά και την αδυναμία και την ανασφάλεια, η Ιταλία, η Ελλάδα, οι οποίες πάντα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων. Εγώ εύχομαι πραγματικά η Ελλάδα να βγει από το επίκεντρο των συζητήσεων και να είναι η χώρα που θα ομαλοποιήσει την οικονομική και την κοινωνική της ζωή, αλλά δυστυχώς τα σημάδια δεν είναι αυτά. Μακάρι να ήταν. Μακάρι να ήταν και μακάρι να μπορούσαμε να πούμε και στους συνταξιούχους ότι δεν υπάρχουν περικοπές. Βλέπετε τι μεγάλος αγώνας γίνεται. Έχουμε καταθέσει σαν κίνημα αλλαγής και πρόταση όλοι μαζί να πάμε συντονισμένα στο Eurogroup για να ζητήσουμε πραγματικά τη μεγάλη δυσκολία που θα αντιμετωπίσουν οι συντάξεις, οι άνθρωποι οι οποίοι θα τους περικοπούν ακόμη μια φορά μετά το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο, γιατί εδώ πρέπει να θυμόμαστε λίγο γιατί φτάσαμε τώρα και μια ακόμη περικοπή και να σκεφτόμαστε και ακόμη μια τέταρτη περικοπή σε ένα δρόμο δύσκολο και μακρύ. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για την καλή προσπάθεια των προηγούμενων την κακή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πρέπει να πω ότι όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ανέλη που θα έσκυζαν τα πάντα, μας φέραν ένα μνημόνιο που δεν ήταν, δεν το χρειαζόμασταν, είχαμε πλεόνασμα το 2015 με τις δυσκολίες, με τα προβλήματα. Άρα ναι, είμαστε στο κύριε Μητυλινιέ, στο επίκεντρο των συζητήσεων και αν δεν είμαστε στο συγκεκριμένο λόγο, όπως πολύ σωστά είπατε, της εξαιρετικά έκτακτης κατάστασης που βρίσκεται η Ιταλία, σίγουρα θα είμαστε σαν δεύτερο ή τρίτο θέμα και σίγουρα θα ξαναεπανέλθουμε στην συζήτηση του Eurogroup για το πώς ακριβώς θα προχωρήσει η οικονομία μας που δεν δείχνει καλά σημάδια, δυστυχώς. Τώρα, ως Αντιπρόεδρο Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού, θέλω να σας κάνω 2-3 ερωτήσεις όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ελλάδα. Ναι. Αν μου επιτραπεί αυτό το οξύμορο, γιατί σήμερα είναι λίγο οξύμορο αυτή η Ευρωπαϊκή Ελλάδα, δεν έχουμε σήμερα, αλλά έστω. Λοιπόν, θέλω να μας δώσετε λίγο μια εικόνα από το εξωτερικό όσον αφορά τη χώρα μας. Δηλαδή, γνωρίζω πολύ καλά ότι είστε ένα πολύ δραστήριο στέλεχος, μια πολύ δραστήρια γυναίκα εν συνόλο και είστε συνεχώς στο πέρα δόθε, να μου επιτραπεί το λαϊκό. Λοιπόν, είστε συνεχώς λοιπόν παντού και μόνιμα. Δώστε μας λίγο μια εικόνα από το εξωτερικό για την Ελλάδα, δηλαδή οι ξένοι πώς βλέπουν τη χώρα μας, τι βλέπουν να αρχίζει να στέκεται στα πόδια της πράγματι, τι βλέπουν πράγματι ότι αλλάζει το feeling, το μνημονιακό και πάμε σε νέα μονοπάτια ρόδινα και ευχάριστα. Τι λένε απ' έξω?
αυτό το ερώτημα μου το κάνουν πάρα πολλές φορές και καλά κάνετε και έχετε πιάσει το σφυγμό των ανθρώπων γύρω μας. Το κάνουν πάρα πολλές φορές και φίλοι γνωστοί και πολίτες που μιλάμε και συζητάμε για το μέλλον της Ελλάδας, της Ευρώπης εν ώψη και των ευρωεκλογών. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει ένα πολύ κακό brand name ακόμη. Και αυτό με στεναχωρεί ιδιαίτερα, γιατί δεν θέλω να... Πιστεύω ότι πάνω απ' όλα είμαστε με τη φανέλα της Ελλάδας, όπου εμφανιζόμαστε ειδικά στα διεθνή φόρα. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε, το κάνουμε και προσπαθούμε να δείξουμε το καλύτερό μας σε αυτό, γιατί έχουμε τις δυνατότητες, παρόλο τα προβλήματα, τα πισωγυρίσματα και όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε. Mm-hmm. Έχουμε μεγάλο δρόμο ακόμα, κύριε Μικυλινιέ, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτό το... την εικόνα του μαύρου πρόβατου, σε εισαγωγικά, και στα οικονομικά και στα... κοινωνικά ζητήματα, το κοινωνικό μας κράτος βάλετε στην Ελλάδα. Το προσφυγικό ήταν μια περίπτωση όπου είχαμε δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο, αλλά δυστυχώς ο κακός σχεδιασμός της κυβέρνησης ανέτρεψε όλη αυτή την προσπάθεια, διότι δημιούργησε τεράστια προβλήματα και στις τοπικές κοινωνίες και στους φροντιστές των προσφύγων και στους ίδιους τους πρόσφυγες στη Μόρια και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που πραγματικά έχουν πολύ δύσκολα ζητήματα να αντιμετωπίσουν. Και βεβαίως εδώ υπάρχει και ευθύνη της Ευρώπης. Έτσι, κανείς δεν λέει ότι η Ευρώπη τα έκανε όλα καλά. Δίνεται μεγάλη πάσα αυτή τη στιγμή για να πω ότι θα είστε η δεύτερη βασική ομιλήτρια στην εκδήλωση του depost.news, την ημερίδα για το μεταναστευτικό. Ευκαιρίας δοθήσεις να το τονίσουμε αυτό. Και ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε και ευχαριστώ και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη το timing που γίνεται η ημερίδα. Mm-hmm. Διότι πέρα από το 1,5 δις, 1,6 δις, το οποίο ψάχνουμε να δούμε πού ακριβώς έχει πάει, θα είμαστε και στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα τις δύο προηγούμενες ημέρες σε ένα συνέδριο που θα αφορά το migration, τους πρόσφυγες. Mm-hmm. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα σε ένα συνέδριο που κάναμε στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό για γυναίκες πρόσφυγες και για τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στην πορεία αλλά και στα camp. Οπότε ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσουμε από κοντά τα τεράστια ζητήματα που δημιουργούνται σε πολλά επίπεδα. Δεν είναι μόνο το θέμα το πώς οι πρόσφυγες που πραγματικά είναι σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση πλέον λειτουργούν και αντιμετωπίζουν σκληρές καταστάσεις, αλλά και η ντόπια κοινωνία και οι φροντιστές, οι οποίοι έχουν καταρρεύσει, θέλω να πω. Έχουν καταρρεύσει. Πιστεύετε πλέον ότι... Για να ξαναολοκληρώσω πάω το ερώτημα από εκεί που ξεκινήσατε. Επομένως, πιστεύω ότι έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο για να μπορέσουμε στην Ευρώπη να αποκαταστήσουμε τη δυναμική μας, την ευρωπαϊκή μας προοπτική, γιατί μην ξεχνάμε ότι κλονίστηκε και η δυνατότητα και η θέση μας στην Ευρώπη σε σχέση με όλα αυτά τα δημοψηφίσματα, όλα αυτά τα κολοτούμπες και τα λοιπά, τα οποία δεν έχουν περάσει και τόσες δεκαετίες ή πάρα πολλά χρόνια που έγιναν. Ευτυχώς παραμείναμε. Επομένως είναι ο μεγάλος ο δρόμος, είναι ο δύσκολος ο δρόμος και νομίζω ότι στις ευρωεκλογές έχουμε πολλά να αποδείξουμε και ως Ελλάδα και ως Ευρώπη. Πιστεύετε ότι το μεταναστευτικό προσφυγικό επηρέασε όχι μόνο τους κυβερνήτες των χωρών και την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά πιστεύετε ότι ήταν καταλύτης το συγκεκριμένο ζήτημα του μεταναστευτικού προσφυγικού όσον αφορά τη σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη? Είναι κάτι που θα το πούμε και στην ομιλία, αλλά θέλω μια πρόγευση σήμερα, μια απάντησή σας. Ναι, εγώ θα πω δύο κουβέντες σήμερα, αλλά ναι, θα αφήσουμε τη συζήτηση για, ναι, ναι. για να έχουμε ναι. τη δυνατότητα να τα αυτό πούμε εκεί. Είναι το to be continued που κάναμε στα... Ναι. Έτσι, δίνουμε την... σήμερα κάνουμε το ενακτήριο, έτσι. Κάνουμε το διαφημιστικό λάστημα, κομμάτι, έτσι. κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι το προσφυγικό ήταν ένα βασικό ζήτημα το οποίο επέδρασε σε όλα τα κόμματα και στα λαϊκά κόμματα και στην Ευρωπαϊκή Λαϊκά Κόμματα και στη Σοσιαλδημοκρατία και στην Αριστερά και δυστυχώς ενίσχυε την ακροδεξιά σε ένα βαθμό που ίσως δεν ήμασταν προετοιμασμένοι όλοι να το κάνουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη γι' αυτό, για το μεγάλο κύμα των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα σοσιαλδημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι γενικότερα θέμα σχεδιασμού και ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό δεν ήμασταν έτοιμοι και αποδεικνύεται ότι η Ευρώπη σε πολλές φάσεις, και δεν θέλω να πω ακόμη και τώρα, αλλά δυστυχώς αυτό φαίνεται, θέλησε να κρατήσουμε εδώ εμείς τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, να δώσει όσα χρήματα είναι να δώσει και να μην είναι τίποτα στην αυλή της.
να μην έχει άλλο πρόβλημα στην αυλή. Βλέπουμε ότι η Μέρκελ κλονίστηκε πολύ σοβαρά, που είναι την δεξιά πτέρυγα, εξαιτίας ακριβώς του ζητήματος του προσφυγικού, και όχι μόνο βέβαια, γιατί θυμόμαστε πολύ, πολύ καλά τα σκληρά μέτρα και τη σκληρή λιτότητα που επιβλήθη στην Ευρώπη σε διάφορες φάσεις και στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο. Άρα το προσφυγικό, ναι, αποτελεί κομμάτι αυτού του μεγάλου παζλ, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Εδώ η Ελλάδα έχει σοβαρή ευθύνη για την έλλειψη σχεδιασμού και για το ότι προσεγγίσαμε με ένα τελείως διαφορετικό προσανατολισμό, αν θέλετε, το θέμα του προσφυγικού. Η κυβέρνηση δεν είχε σχέδιο, αλλά εκτός ότι δεν είχε σχέδιο, θυμόμαστε και τα περιβόητα αλλιάζονται, αφήνονται, έρχονται και φεύγουν. Δεν μπορούσαμε να γίνει με ταξίδι, γραφείο ταξιδίων εμείς. Ναι. Εμείς νομίζουμε ότι θα είμαστε ένα travel agency. Δεν γίνεται αυτό, διότι οι άλλες χώρες, όπως καταλαβαίνετε, είχαν μηχανισμούς, καλώς ή κακώς, να αποτρέψουν αυτό, και βεβαίως ποτέ δεν εφαρμόστηκε και αυτή η περιβόητη relocation, δηλαδή να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να κατανεμηθούν σε όλες τις χώρες με βάση την συμφωνία την οποία είχε γίνει μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό δεν έγινε ποτέ όπως έπρεπε να γίνει. Δεν έγινε ποτέ όπως έπρεπε να γίνει. Έγινε άτσα, αλλά έγινε άγαρμα και κόστησε πολύ. Υπήρχε μεγάλο πολιτικό κόστος και γενικότερα στους ηγέτες της Ευρώπης, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται το go back Madam Merkel τελικά έγινε πράξη μέσω του μεταναστευτικού. Δηλαδή αυτό το... Είναι μεγάλη κουβέντα για το go back, κυρία Merkel. Δηλαδή πιστεύω ότι έχουν δημιουργηθεί συνθήκες πολύ συγκεκριμένες και είναι πολλά επίπεδα τα οποία επηρέασαν για το go back, κυρία Merkel. Μια συντηρητική πολιτικός, η κυρία Μέρκελ, η οποία πολλές φορές για εμάς στην Ελλάδα, έτσι και με κατεξοχήν τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πάλι έκανε μια μεγάλη στροφή με τον κύριο Καμένο, που έλεγαν οι Γερμανοί, αυτοί όλοι οι κακοί που μας διώχνουν, και τελικά τους είχαμε απόλυτη ανάγκη και στο τέλος τους παρακαλούσαμε κιόλας. Για το σημείο που έφτασε, η κυρία Μέρκελ έχει ευθύνες για την γερμανόστροφη ευρωπαϊκή πολιτική, έχει ευθύνες για έναν πολύ μεγάλο πλεόνασμα το οποίο κέρδισε η Γερμανία από την κρίση της Ευρώπης και κυρίως από τον Ευρωπαϊκό Νότο. Αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα πλέον στοιχεία. Και βεβαίως στην συνάρτηση με το προσφυγικό και τις αναπόλυες θέσεις εργασίας και στη Γερμανία, γιατί και στη Γερμανία υπάρχει μια μεγάλη ενίσχυση της φτώχειας, υπάρχουν πολλά ζητήματα στο κοινωνικό κράτος, διευρύνονται οι ανισότητες. Νομίζω, ναι, ότι ήρθε η ώρα που πλήρωσε το λογαριασμό. Πλήρωσε το λογαριασμό με όλα αυτά τα ζητήματα και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Τώρα με συγχωρείτε που έχω πήγα στα ευρωπαϊκά, τώρα φύγαμε λίγο από το θέμα της Ελλάδας, αλλά είναι ό,τι έχεις απέναντί σου συζητάς πιο εύκολα γι' αυτό. Οπότε, κύριε Μητυλινιέ, είναι αλληλένδετα με τα ελληνικά, τα ευρωπαϊκά, ειδικά σε αυτή τη φάση, και σωστά τα θέτεται στη συζήτησή μας. Λοιπόν, οπότε τώρα έχουμε να πούμε δύο κουβέντες, θέλω να πούμε για το Σκοπιανό και... Ναι. Και μετά να σας αποδεσμεύσω. Εχθές η κυρία Παπακώστα και ο κύριος Μουμουλίδης υπέστησαν έντονες αποδοκιμασίες. Μία συμφωνία με την οποία δεν συμφωνεί ούτε ο ελληνικός λαός και ούτε ο λαός των Σκοπίων. Ο λαός των Σκοπίων το έδειξε με αποχή στο δημοψήφισμα, ο ελληνικός λαός με τα αλλεπάλληλα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία. Μία συμφωνία αιωρούμενη. Πώς θα εξελιχθεί, τι θα γίνει και κατά πόσον έχει την νομιμοποίηση ο Αλέξης Τσίπρας και ο Ζόραν Ζάεφ ακόμα να προχωρήσουν αυτή την συμφωνία. Θα ξεκινήσω από το πρώτο σημείο και θα πω ότι, όπως έλεγα πάντα, θα πω και τώρα ότι οι αποδοκιμασίες δεν είναι μέρος της πολιτικής ζωής μας, αλλά ό,τι δυστυχώς σπείρει θα θερήσεις, και αυτή το μίσος και το διχασμό, το χλεβασμό και τις αποδοκιμασίες που ξεκίνησε από το 2009 και νωρίτερα και αργότερα με πολύ μεγαλύτερη ένταση ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, τη Χρυσή Αυγή και ένα μέρος της Νέας Δημοκρατίας, στις πλατείες, στις συγκεντρώσεις, στις ομιλίες που γίνονταν, ήρθε η εποχή που θα την πληρώσουν. Δυστυχώς θα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει ο πολιτικός μας πολιτισμός. Δεν μπορεί να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, όπως είπατε, το οποίο για μένα φυσικά δεν δικαιολογεί αποδοκιμασίες, αλλά θα έπρεπε να κάνει την κυβέρνηση να σκεφτεί τελείως διαφορετικά. Εμείς από την αρχή είπαμε ότι θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης του Σκοπιανού ζητήματος. Όχι όμως με όποια συμφωνία.
όχι με συμφωνία που δίνει την εθνότητα, με συμφωνία που δίνει τη γλώσσα, γιατί η γλώσσα δεν είναι βόρειο-μακεδονική, η γλώσσα και η εθνικότητα δεν είναι βόρειο-μακεδόνας, αλλά είναι μακεδονική, είναι Μακεδόνας. Τα εμπορικά προϊόντα ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί τι ακριβώς θα γίνει και ακριβώς όπως λέτε υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυστυχώς και επιφανειακή προσέγγιση ενός τόσο κρίσιμου ζητήματος. Δεν ξέρω ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ζάκ πώς θα σηκώσουν όλη αυτή τη συμφωνία στις πλάτες τους έχοντας τους πολίτες τους εξαιρετικά δυσαρεστημένους και χωρίς να κατανοούν πού ακριβώς στοχεύει όλη αυτή η συμφωνία. Εμείς θα καταψηφίσουμε ως κίνημα αλλαγής στη συγκεκριμένη συμφωνία όταν θα έρθει στη Βουλή. Ωστόσο, δεν αντιλαμβάνομαι πραγματικά πώς ο κύριος Τσίπρας, μη έχοντας τον κύριο Καμένο, έχει ήδη υποσχεθεί ότι θα περάσει τη συμφωνία έτσι κι αλλιώς. Άρα, μάλλον υπάρχουν πολλές μυστικές διαδρομές. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, δεν είμαστε η κυβέρνηση το οποίο είναι αλλαγής έτσι κι αλλιώς, αλλά η επιμονή και η αιμονή τόσο του κ. Τσίπρα όσο και του κ. Ζαφ να περάσει συγκεκριμένη συμφωνία με πολλά τροτά σημεία και βλέπω ότι και στην αναθεώρηση που γίνεται, παρότι δεν είμαι συνταγματολόγος, στα Σκόπια αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά θολά σημεία, έτσι. Δηλαδή αφήνονται γκρίζες ζώνες, τις οποίες στην πορεία νομίζω ότι θα τις δούμε μπροστά μας, γιατί το θέμα δεν είναι τώρα περάσαμε τη συμφωνία κύριε Μητρίνια. Είναι σε βάθος χρόνου τα προβλήματα που θα ανακύψουν και δυστυχώς ανοίγουμε μέτωπα σε βάθος χρόνου. Πολύ σοβαρά, πολύ σημαντικά και σε ένα πολύ ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Τα Βαλκάνια αρχίζουν να δραστηριοποιούνται είτε μεμονωμένα ως κράτη με την παρέμβαση γενικότερων. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα ενεργειακά θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τα Βαλκάνια. Γνωρίζουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό προσφυγικό. Όλο αυτό το πάζι είναι εξαιρετικά σύνθετο για να κλείνει τα μάτια ο κύριος Ζάεφ και ο κύριος Τσίπρας. Και τόσο εύκολα να θέλουν να προχωρήσουν σε μια συμφωνία με πολλές θολές ζώνες, το επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Κυρία Δημαδάμα, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Art FM 90,6. Ενημέρωση και μουσική.